Η γυναίκα υπάλληλος του ΕΦΚΑ Πάτρας καταδικάστηκε σε 27 μήνες φυλάκιση επειδή πέταξε έγγραφα που κατά το κατηγορητήριο αφορούσαν την έρευνα για το γνωστό σκάνδαλο στο ΙΚΑ στην τουαλέτα. Εμπλέκεται στο σκάνδαλο? Κατηγορηματικά όχι, δηλώνει τόσο η ίδια όσο και ο δικηγόρος της. Αυτό που υποστήριξε είναι ότι έπραξε τα νόμιμα και πως το μόνο που έκανε είναι να διευκολύνει φτωχούς ανθρώπους. Τουλάχιστον αυτό είχε υποστηρίξει αρχικά. Η γυναίκα είναι γνωστή στην πόλη, θρησκευόμενη όσο ελάχιστε στην πόλη, με έργο στο κατηχητικό Ιερού Ναού της πόλης, αλλά και φιλανθρωπικό έργο. Ανήπαντρη, χωρίς παιδιά, και αυτό που προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Γιατί όσοι τη γνωρίζουν λένε πως δεν είναι δυνατόν αυτή η γυναίκα, αν τελικά αποδειχτεί πως μπλέκεται στο σκάνδαλο, να έχει αναμειχθεί προς ίδιον όφελος. Όμως οι ερευνητές ξεσκονίζουν κάθε κίνησή της, αφού η ίδια έβαζε υπογραφές για την καταβολή των επιδομάτων μητρότητας και η υπογραφή μόνο μέσα στο 2017 βρίσκεται σε φακέλους 28 γυναικών οι οποίες δεν δικαιούνται ούτε ένα ευρώ. Συνολικά ακούστηκε ότι οι περιπτώσεις είναι πάνω από 800. Η ζωή της γυναίκας είναι ταυτισμένη με τον χριστιανισμό. Όταν τη συνέλαβαν μετά από καταγγελίες συναδέλφων της, παραδέχτηκε πως εκείνη είχε πετάξει τα έγγραφα επειδή ήταν έγγραφα που δεν είχε παραδώσει εξ αρχής για έλεγχο. Δοκιμάστε απολαυστικές γεύσεις από κοντά σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο που διαθέτει και δύο οθόνες πλάσμα ή από το σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα σε χρόνο Express. Εστιατόριο Express στη Γούναρη 66. Τηλέφωνο Delivery 2610-329-643 και 314-248. Εστιατόριο Express για καλομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό.